συζήτηση για την Κρήτη. Ο ΆΚΕ υλοποιεί σε συνεργασία πολλές φορές και με την τοπική αυτοδιοίκηση συγκοινωνιακά έργα, υδραυλικά έργα, έργα πράσινης ανάπτυξης, ενώ δρομολογεί και τη διαχείριση της ασφάλειας φραγμάτων σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ως προς συγκεκριμένα έργα, εξαιρετικά σημαντικά για την Κρήτη. Πρώτο, βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Προσφραγίστηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για το τμήμα Χανιά Χερσόνησος. Η ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου εκτιμά ότι θα γίνει στις αρχές καλοκαιριού. Η σύμβαση παραχώρησης διάρκειας 30 ετών προβλέπεται να υπογραφεί προς το τέλος του 2024. Το έργο έχει χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, έργος ΔΙΤ, σύμβαση ύψους περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ, οργανώνονται τα εργοτάξια, συντάσσονται οι οριστικές μελέτες και αναμένονται τον επόμενο μήνα οι δικαστικές αποφάσεις για τις απαλωτριώσεις. Σε ό,τι αφορά το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, συμβατικού ποσού άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση και αυτό, ακόμα πιο γενναία από το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας, ύψους 137 εκατομμύρια ευρώ, εκπονούνται οι υπολοιπόμενες μελέτες, εγκρίθηκαν οριστικές μελέτες οδοποιίας, ολοκληρώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκδόθηκαν αποφάσεις απαλωτριώσεων, ενώ εκκρεμεί μία ακόμα τις προσεχείς ημέρες. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα και θα ακολουθήσει αυτό, να δούμε και πρόσθετες παρεμβάσεις, αλλά και προαιρέσεις πάνω στο συγκεκριμένο οδικό άξονα. Δεύτερον, ένα εμβληματικό έργο που συζητήσαμε και σήμερα είναι η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του Ταυρονίτη ποταμού. Πρόκειται για ένα έργο ΣΔΙΤ, το υπολογισμό άνω των 260 εκατομμύριων ευρώ. Ο διαγωνισμός του οποίου συνεχίζεται, πρόσθετες μελέτες υλοποιούνται και προετοιμάζονται τα τεύχη για την Β1 φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου.